Και πάμε τώρα στον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας και διδάσκοντα Διεθνή Ασφάλεια στο King's College στο Λονδίνο, τον κύριο Μάνο Καραγιάννη, ο οποίος πρόσφατα κυκλοφόρησε και το βιβλίο του «Το νέο πολιτικό Ισλάμ. Ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και δικαιοσύνη». Ο κύριος Καραγιάννης παρακολουθεί χρόνια, όχι τώρα με τα γεγονότα, την εικόνα ευρύτερα στην περιοχή και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να ακούσουμε τη δική του οπτική. Καλημέρα κύριε Καραγιάννη. Καλημέρα, καλημέρα και σας και στους ακροατές. Κύριε Καραγιάννη, καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω αν κρίνετε ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, οριακά αν θέλετε, είναι ισοδύναμη και ανώτερη του τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Κοιτάξτε, είναι πολύ εύλογο το ερώτημα και ήδη αυτή η συζήτηση έχει αρχίσει και γίνεται και στην Αμερική και στην Ευρώπη και στην ίδια την Ουκρανία, θα έλεγα. Αν θέλετε όμως μια δικιά μου απάντηση, είναι ότι και θα ακουστεί, έξω τώρα θα ακουστεί κοινική αυτή η απάντησή μου, είναι ότι δεν είναι συγκρίσιμες οι δύο καταστάσεις. Δηλαδή στην Ουκρανία έχουμε κάτι πολύ διαφορετικό και πολύ πιο επικίνδυνο για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τελικά για την παγκόσμια ασφάλεια. Έχουμε τη μεγαλύτερη χώρα της Υπήρου να εισβάλλει στη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα της Υπήρου, να αλλάξει σύνορα με αυτόν τον δύο τρόπο, προκαλώντας το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ και στην πραγματικότητα να έχουμε μπροστά μας ένα πόλεμο παλιού τύπου, να το πω λίγο εμφαντικά, με καταστροφές πόλης, στρατηγικό βομβαρδισμό, βαλιστικούς πυράβλους, άρματα κτλ. Κτλ. Και με 7 εκατομμύρια πρόσφυγες. Στην Γάζα, παρά το γεγονός ότι προκαλέσαν επικαλειότητες οι ένοπλοι της Χαμάς, έχουμε στην πραγματικότητα κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές. Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν εχθροπράξεις μεταξύ της Χαμάς και της Ισραηλινής πλευράς. Δεν είναι η πρώτη φορά. Και αν τελικά κάνουν αυτή τη χερσαία επιχείρηση, δεν είμαι πολύ σίγουρος αν την κάνουν έτσι όπως το θέλανε, αλλά άμα την κάνουν, δεν θα είναι ούτε η πρώτη φορά που κάνει χερσαία επιχείρηση στην Ισραήλ τη Γάζα. Επομένως, αν θα έπρεπε να δώσω μια απάντηση, θα έλεγα ότι αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία είναι ένα άκρος επικίνδυνο για την Ευρώπη και την παγκόσμια ασφάλεια, μας ευνηδία σε όλους. Αυτό που έγινε στη Γάζα δεν είναι επικίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια. Μπορούμε να συζητήσουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις για την Ευρώπη, σίγουρα είναι επικίνδυνο για τη Μέση Ανατολή, αλλά δεν μας ευνηδίασε. Φαντάζομαι ότι σας έδωσα μια απάντηση. Βεβαίως. Να τολμήσω να ρωτήσω εάν έχει προεκτάσεις, δηλαδή αν στην ιστορία εμπλακούν, όπως ακούγεται στις αναλύσεις και λένε πολλοί ότι γι' αυτό το λόγο πάει και ο Biden σε Ισραήλ και η Ιορδανία, γι' αυτό το λόγο πάει ο Πούτιν στην Κίνα. Το Ιράν λέει ότι αν και τα λοιπά με τις Χεζμπολάχ θα έχουμε και εμείς εμπλοκή. Αυτό το σύμπλοκο ως προέκταση, αν ανοίξουν μέτωπα, δεν σας δημιουργεί βάσιμα την υπόνοια ότι εδώ θα είναι κάτι πολύ χειρότερο στην ευρύτερη περιοχή? Κοιτάξτε, να μην ξεχάσω, συγγνώμη, για να απαντήσετε και ολοκληρωτικά, παρακαλώ. Συγγνώμη κιόλας. Και έχετε και παρακαλώ. Τον Blinken από το πουθενά να λέει ότι το Αζερμπαϊτζάν, έχω την υποψία ότι μπορεί να επιτεθεί στην Αρμενία. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα αφιαλτικό σενάριο άμεσης εμπλοκής του Ιράν, όχι δηλαδή μέσω αντιπροσώπων όπως είναι οι Χεζμπολάχ, οι ειδικές πολιτοφυλακές στην περιοχή, αλλά να υπάρχει άμεση εμπλοκή με αποστολή στρατευμάτων στη Συρία, κυρίως στην περιοχή που είναι αψώματα Γκολάν, το οποίο σίγουρα θα αναγκάζει τους Ισραηλινούς να τα αποδώσουν. Αν λοιπόν σε αυτό το φιαλτικό σενάριο που περιγράφω τώρα έχουμε ένα πόλεμο Ιράν-Ισραήλ, στην πραγματικότητα θα είναι πόλεμος Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, γιατί η Αμερική έχει δεσμευτεί ότι θα εμπλακεί. Αυτό ναι, κύριε Σαχίνα, αυτό είναι ένα φιαλτικό σενάριο το οποίο θα οδηγήσει όχι σε μια περιφερειακή κρίση, θα οδηγήσει σε μια παγκόσμια κρίση. Μάλιστα. Πραγματικά παγκόσμια κρίση, η οποία δεν ξέρω τι συνέπειες θα έχει. Αλλά αυτό το φιαλτικό σενάριο προς το παρόν ευτυχώς δεν έχει πολλές πιθανότητες. Το πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή είναι οι Ισραηλινοί, αν αποφασίσουν να κάνουν μια χερσαία επιχείρηση, να είναι περιορισμένου εύρους, όπως είχαν κάνει στο παρελθόν, να μην προσπαθήσουν να ξανακαταλάβουν τη λωρίδα της Γάζας, κάτι τέτοιο είναι σχεδόν ανέφικτο, και να μην αναγκάσουν τις αραβικές μητροπαθείς χώρες
να διαρρήξουν τις σχέσεις με τους Ελληνούς. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Δηλαδή ότι αν τελικά κάνουν θα είναι μια επιχείρηση η οποία δεν θα είναι αυτή που περιγράφει ο Νατανιάχου τις προηγούμενες μέρες. Ως εκ τούτου, κύριε Καραγιάννη, η έλευση Biden στην περιοχή πώς αποκωδικοποιείται από εσάς? Είναι μια κίνηση που καταδεικνύει την αποφασιστικότητα των Αμερικανών να υπερασπιστούν το Ισραήλ, να κατησυχάσει όμως ταυτόχρονα και τους Ισραηλινούς, ότι κοιτάξτε, είμαστε εμείς εδώ δίπλα σας. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να βλέπετε τον δέντρο και να χάνετε το δάσος. Δηλαδή, το δέντρο αυτή τη στιγμή είναι κάποιοι άνθρωποι της Χαμάς που κρύβονται μέσα στα τούνελ. Αυτό είναι το δέντρο. Το δάσος είναι η σταθερότητα, η ειρήνη στην περιοχή. Η απομόνωση του Ιράν που πρέπει να συνεχίσει με βάση τώρα την αμερικανική στρατηγική, να συνεχιστεί η προσέγγιση με μητροπαθείς αραβικές χώρες όπως είναι, ας πούμε, Σαουδική Αραβία. Τώρα θεωρείται μητροπαθείς, έτσι, για τους Αμερικάνους. Μπορούμε να το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Ναι, εντάξει, μια άλλη εκπομπή να το συζητήσουμε. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Ναι, το βάζουμε σε εισαγωγικά, ας πούμε. Και με τα Εμμυράτα, βέβαια, και με το Μπαχρέιν και με το Κατάρ, αυτές τις χώρες του κόλπου. Επομένως, αυτό είναι το δάσος. Και κοιτάξτε, το Ισραήλ είναι μπροστά σε πολύ μεγάλα διλήμματα. Το Ισραήλ μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο και να χάσει την ειρήνη για πολλές δεκαετίες. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν ισχυρές φωνές μέσα στο Ισραήλ, άνθρωποι που έχουν πολεμήσει τη Χαμάς. Δηλαδή, όχι άνθρωποι, ξέρετε, που είναι σε παρασκηνιακά έδρανα. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν πολεμήσει στο πεδίο και ξέρουν ότι η Χαμάς δεν μπορεί να ετηθεί έτσι. Η Χαμάς δεν είναι μια τρομοκρατική οργάνωση κρίσης τύπου 17 Νοεμβρίου του Κουφωτίνα. Μια παρείτσα δεκάτομα. Η Χαμάς, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, είναι ένα μαζικό λαϊκό ισλαμιστικό κίνημα που έχει ρίζες με στην Παλαιστινιακή κοινωνία. Δεν σημαίνει όμως ότι όλοι οι Παλαιστινοί υποστηρίζουν τη Χαμάς, καμιά περίπτωση. Αλλά ειδικά στη Γάζα, η Χαμάς έχει καταφέρει και έχει διεισδύσει μέσα στην κοινωνία, έχει ρίζες. Επομένως, μπορεί να αιτηθεί στρατηγικά. Πολιτικά όμως δεν μπορεί να αιτηθεί. Ειδικά μια οργάνωση η οποία χρηματοδοτεί από το εξωτερικό, η ηγεσία της δεν βρίσκεται καν μέσα στη Γάζα. Άρα, ό,τι και να κάνουν τώρα, το μόνο που μπορούν να πετύχουν είναι να καταστρέψουν ένα κομμάτι της υποδομής, δηλαδή τους πυράβλους, ξέρω εγώ, τα τούνελ. Δεν μπορεί να αιτηθεί η οργάνωση με αυτόν τον τρόπο. Ίσα-ίσα που αν εισέλθουν μέσα στη Γάζα, θα αεροποιήσουν τη Χαμάς και θα ρησπαστικοποιήσουν τις επόμενες γενιές των Παλαιστινίων που θα θυμούνται, ξέρετε, με πολύ ρομαντικό τρόπο όλα αυτά που συνέβησαν και βέβαια θα νιώθουν μίσος στην καρδιά τους. Άρα όλοι αυτοί εδώ στην Ελλάδα που λένε πολλοί, άνθρωποι που δεν έχουν πολεμήσει, που λένε να πει το Ισραήλ και να ισοπεδώσει στη Γάζα, νομίζω ότι αυτό είναι βλακώδες. Και οι ίδιοι Ισραηλινοί το καταλαβαίνουν αυτό, ότι βρίσκονται μπροστά σε ένα αδιέξοδο. Πρέπει να κάνουν κάτι, γιατί αν δεν κάνουν κάτι, κύριε Σαχίνη, αυτό θα δείχνει αδυναμία. Έτσι, γιατί έχουν υποστεί ένα φοβερό πλήγμα. Έχουν χάσει τώρα τόσους πολλούς ανθρώπους, έχει συμβεί με έναν τρόπο το οποίο τους έχει προκαλέσει σοκ. Φυσικά πρέπει να αντιδράσουν, όλες τις χώρες αντιδράσουν. Αλλά από την άλλη δεν θέλουν να αεροποιήσουν τη Χαμάς. Εδώ είναι ζητήματα από υπαρξιακό μέχρι στρατηγικό. Γιατί και ο Biden, αν δεν κάνω λάθος και με διορθώνετε, προφανώς και δεν πετούσε τη σκούφια του για τον Νετανιάχου, όμως στρατηγικά δεν έχει άλλη επιλογή. Αυτό καταλαβαίνω. Εντάξει, εδώ η δέσμευση των Αμερικανών ξεπερνάει προσωπικές προτιμήσεις και κομματικές γραμμές. Όποιος και να ήταν, στο Ισραήλ, οι Αμερικανοί θα το στηρίζανε. Είναι η σχέση αυτή μια ειδική σχέση, ας το πούμε έτσι. Μια ειδική σχέση, αλλά έχετε δίκιο ότι ο Νατανιάχου δεν έχει πολλούς φίλους μέσα στην Αμερική. Θεωρείται ένας διασταρμένος πολιτικός, ένας άνθρωπος ο οποίος συμμάχησε με τον διάολο που είναι η Ισραηλινή ακραδεξιά για να μείνει σε εξουσία και να μην πάει φυλακή. Εντάξει, αλλά από εκεί και πέρα. Σας είπα τώρα, η σχέση των δύο κρατών δεν εξαρτώνται. Προφανώς. Είναι ένας παράγοντας, επειδή ξέρω ότι τα αναλύεται αυτά, είναι ένας παράγοντας η προσωπική του θέση να οδηγήσει σε εκτός ελέγχου αντιδράσεις το Ισραήλ ή λειτουργούν άλλα κέντρα εκεί. Θέλω να πω, καταλάβατε, να το εργαλειοποιήσει για την πολιτική του επιβίωση, διότι είναι προφανώς μετά από αυτή την κρίση, ήδη το Ισραήλ δεν είναι Ελλάδα, ήδη ανοιχτά, όχι μόνο διαδηλώσεις, άρθρα, αναλύσεις, βάλουν ευθέως κατά του Νετανιάχου. Μπορεί να πάει στα άκρα, να σπάσει κάθε γραμμή, να ανακατέψει, να το διαβάσω ανάποδα, όχι να ανακατευτούν οι Χεσμπολάχες, οι Χεσμπολάδες, να τους ανακατέψει ο ίδιος. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι τους προηγούμενους μήνες υπήρχε μια άνευ προηγουμένου διαίρεση μέσα στην Ισραηλινή κοινωνία.
και αυτή η διαίρεση, αυτός ο διχασμός προκάλεσε απίστευτες ενταστάσεις. Δηλαδή είχαμε ανθρώπους που είναι έφεδροι του Ζανιού Σαντού και εκεί οι έφεδροι δεν είναι όπως οι δικοί μας έφεδροι που δεν μας έχουν καλέσει ποτέ για μεταεκπαίδευση. Οι έφεδροι πηγαίνουν κάθε μήνα, κάθε χρόνο και εκπαιδεύονται και πολλοί από αυτούς έχουν πολεμήσει. Ασχέτως αν έχουν τώρα μη στρατιωτικές ζωές, έτσι είναι πολίτες. Και οι άνθρωποι λοιπόν βγαίνανε με ανοιχτές επιστολές και λέγανε εμείς θα αποχωρήσουμε την εφεδρία. Είχαμε πρώην αξιωματικούς, πιλότους, ανθρώπους στο μυστικό προϊόν που λέγανε ότι εμείς δεν θέλουμε να υπηρετήσουμε υπό τον Νατανιάχου πριν ξεσπάσει όλο αυτό. Κάτι το οποίο είναι αδιανόητο, γιατί όπως όλοι καταλαβαίνουν οι Ισραηλοί είναι πολύ μεγάλοι πατριώτες. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η μεταρρύθμιση εντός πολλών εισαγωγικών που πήγε να κάνει στην δικαιοσύνη για να ελέγξει το ανώτατο δικαστήριο και όλη αυτή η πολιτική να φλετάρει με ακροδεξιούς, υπερεθνικιστές, υπερορθόδοξους που έχουν εκτός από μια βαθιά απέχθεια στα όρια του μίσους για τους Παλαιστινίους, έχουν μια απέχθεια για τους κοσμικούς Ισραηλινούς. Έτσι, δηλαδή το Ισραήλ έχει και τέτοια προβλήματα εσωτερικά, προβλήματα ταυτότητας. Θα είναι μια θρησκευόμενη κοινωνία, άρα και το κράτος θα πρέπει πάντα να λειτουργεί με αντίστοιχο τρόπο, ή θα είναι μια κοσμικευμένη κοινωνία που βέβαια θα σέβεται τη θρησκεία. Αυτά είναι λοιπόν μεγάλα ερωτήματα τα οποία προκαλέσαν απίστευτες εντάσεις. Ο Νατανιάχου βρέθηκε στο επίκεντρο όλων αυτών των κριτικών, μιλάω πριν γίνουν τα γεγονότα. Τώρα όμως βλέπουμε κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές φωνές μέσα, σοβαρές φωνές, άνθρωποι που έχουν πολεμήσει, επαναλαμβάνω. Δεν είναι άνθρωποι που κάθονται πάνω σε μια κάμερα και λένε μισό λεπτό, τι έγινε εδώ πέρα. Μήπως, ας πούμε, όλη αυτή η ιστορική κρίση που τη χρεώνει τον Νατανιάχου οδήγησε σε αποδιοργάνωση του συστήματος ασφαλείας. Πώς δηλαδή πιάστηκε στο ύπνο κοινότητα πληροφοριών, που είναι μια από τις καλύτερες, αν όχι καλύτερες στον κόσμο. Πώς ο Ισραηλινός στρατός άρχισε να αντιδράσει πολλές φορές 20, 22, 24 ώρες για να πει μέσα στα κιμπούτς και στις κοινότητες να απελευθερώσει αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή μια πολύ έντονη συζήτηση. Την παρακολουθώ λίγο από τα μίντια και από φίλους μου Ισραηλινούς. Ναι, ναι. Αλλά θα σου πω κάτι και Σάκη. Αυτή την ώρα αυτή η συζήτηση είναι κάπως ελεγχόμενη με την έννοια ότι υπάρχει ένας εχθρός, υπάρχει οργή από τους θανάτους και τις δολοφονίες και, και την εχμαλωσία των Ισραηλινών και όλοι είναι ενωμένοι. Αλλά όταν θα τελειώσει αυτό, κάποια στιγμή θα τελειώσει, δεν είναι. Σίγουρα η συζήτηση θα ξανάρθει στο προσκήνιο, θα υπάρχουν. Εντάξει, θα υπάρχουν διαδικασίες, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, θα αρχίσουν να γίνονται έρευνες σε όλα τα επίπεδα. Και στο στρατιωτικό, και στο επίπεδο των δομιστικών πληροφοριών, και στο επίπεδο της Κνεσέτ. Και σίγουρα ο Νατανιάχου θα πρέπει να εξηγήσει κάποια πράγματα. Νομίζω ότι δεν θα επιβιώσει πολιτικά. Βέβαια, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να επιβιώνει. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ορισμός του πολιτικού ζώου που ξέρει να επιβιώνει. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα επιβιώσει εύκολα. Τώρα, κύριε Καραγιάννη, θα σας αφήσω να ξεδιπλώσετε την οπτική σας, όσο πιο πυκνά γίνεται βέβαια λόγω χρόνου, στο εξής. Αν αντιλαμβάνομαι σωστά, ακόμη και αν στρατιωτικά ισοπεδώσει το στρατιωτικό σκέλος Χαμάς, με βάση αυτό που είπατε, το Ισραήλ, πολιτικά η Χαμάς έχει πετύχει ένα βασικό στόχο. Δηλαδή, η συνεχιζόμενη ειρηνική κατοχή, το ειρηνική βαλτοσώσα εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, Παλαιστινιακών εδαφών, που φαίνεται ότι ήταν μια ρύθμιση που όλοι εκτός αυτών που είχαν το θέμα μια χαρά τους βόλευε, μας τελείωσε. Ξαναέφερε εμφατικά το Παλαιστινιακό στην πρώτη γραμμή. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή δεν φαντάζομαι ότι έχει ξανασυμβεί 6.000 ρουκέτες την επαύριο να σκάνε δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα, τι έχει στην πραγματικότητα συμβεί εδώ? Στο βιβλίο σας, το νέο πολιτικό Ισλάμ, ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και δικαιοσύνη, δίνεται μία κατεύθυνση για το πώς λειτουργούν και ριζοσπαστικοποιούνται πλέον τμήματα καταπιεσμένων. Όμως εδώ τι έχει συμβεί επί της ουσίας? Ναι, κοιτάξτε, η Χαμάς, έχουμε ήδη αναλύσει επαρκώς θεωρώ στην ελληνική δημόσια συζήτηση, για το timing, δηλαδή γιατί αποφάσισε τώρα για να σταματήσει τη διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων του Ισραήλ με αραβικές χώρες, γιατί τώρα το Ισραήλ είναι διαιρεμένο και όλα αυτά. Αλλά κοιτάξτε, το Ισραήλ είναι μια στρατιωτική υπερδύναμη στην περιοχή. Η Χαμάς γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ασυμμετρία ισχύως. Δηλαδή το Ισραήλ δεν μπορεί να αιτηθεί στρατιωτικά. Αλλά η Χαμάς κατάφερε με αυτή την πολύ καλά οργανωμένη ευνηδιαστική επίθεση. Και ότι είναι πολύ καλά οργανωμένοι το λένε οι ίδιοι Ισραηλοί. Δηλαδή, διάβασα από χθες μια συνέντευξη στο Βήμα του πρώην διοικητή
της εσωτερικής υπηρεσίας πληροφοριών. Πολλοί ότι, κοιτάξτε, αν αφήσουμε λίγο στην άκρη τις φρεκαλαιότητες, τις οποίες όλοι καταδικάζουν, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να πει τώρα ότι αυτά είναι αποδεκτά σήμερα, ας πούμε. Ήταν μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση, αλλά ίσως να υπάρχει και ιρανική ανάμεση. Ήταν πολύ καλά οργανωμένη. Η Χαμάς λοιπόν πέτυχε μια μεγάλη συμβολική νίκη. Αυτή η μεγάλη συμβολική νίκη είναι εναντίον της Ισραηλινής αποτροπής. Το γεγονός ότι εισήλθαν μέσα στην Ισραηλινή επικράτεια αρκετές εκατοντάδες, ίσως και ορισμένες χιλιάδες, κανείς δεν ξέρει τώρα, ενόπλων και καταλάβαν έδαφος, αυτή η συμβολική μεγάλη νίκη θα τροφοδοτεί, κύριε Σαχίνη, το όραμα και την ιδεολογία της σπαστικοποιημένων Παλαιστινίων για δεκαετίες. Ό,τι και να συμβεί στη Γάζα, ακόμα και αν τη Γάζα την ισοπεδώσουν, αυτοί που θα επιβιώσουν, και θα επιβιώσουν κάποιοι βέβαια, έτσι, δεν μπορούν να τους σκοτώσουν όλους, θα θυμούνται με έναν τρόπο θετικό αυτό που κάνει η Χαμάς. Άρα, κοιτάξτε να δείτε, εδώ λοιπόν πρέπει να τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Μπορούν οι Παλαιστίνοι σήμερα να συνεχίσουν να βρίσκονται στην απομόνωση, να μην έχουν δικό τους κράτος, ασχέτως του τι θα γίνει με αυτό το κράτος. Δηλαδή αυτό το κράτος δεν θα είναι ένα κράτος στην Ελβετία. Θα έχουν και αυτοί μέσα χίλια προβλήματα, διαφθορά. Θα έχουμε δει με την Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά μπορεί ένας πληθυσμός σήμερα να συνεχίσει να είναι υπό κατοχή ή υπό μια άλλη μορφή κατοχή. Γιατί η Γάζα δεν είναι υπό κατοχή από το 2005, αλλά είναι πλήρως απομονωμένη. Είναι μια μεγάλη φυλακή. Αυτό το λέμε όλοι πια. Έτσι. Τι πρέπει να γίνει για να απομονωθούν οι ακραίοι Ισλαμιστές που είναι η Χαμάς, η Ισλαμική Τζιχάντ, και να έρθει πίσω στο προσκήνιο το μετριοπαθές κομμάτι των Παλαιστινίων και να φτιαχτεί μια πατρίδα για αυτούς τους άνθρωπους. Τι πρέπει να γίνει, τι υποχωρήσει να κάνει μια πλευρά και τι υποχωρήσει να κάνει άλλη πλευρά. Όσοι λένε, ακούστε τώρα, όσοι λένε ότι οι ευκαιρίες ήταν πολλές για τους Παλαιστινίους και κάθε φορά τις πετάχανε, αυτή η κουβέντα της ηχούς και στα κίνη μου θυμίζει την κουβέντα που έχουμε στην Κύπρο για τις ευκαιρίες υποτίθεται τις δικές μας, τις οποίες και εμείς πετάξαμε. Τι ωραίο δίκιο είναι, έχετε εδώ. Δεν είναι ακριβές καθόλου και δεν είναι καθόλου δίκαιο να δείτε τα πράγματα. Έτσι. Οι Παλαιστίνοι όντως είχαν κάποιες ευκαιρίες. Ήταν πολύ δύσκολο όμως κάποτε για τον Αραφάτ να αποδεχτεί κάποια πράγματα. Ίσως η σημερινή ηγεσία μπορεί να τα αποδεχτεί, δηλαδή αλλαγή συνόρων. Τους επικισμούς των Ισραηλινών. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω σε αυτήν την κουβέντα. Πάντως ο Αραφάτ εκείνη την περίοδο, έχετε δίκιο, χωρίς στρατό. Την ασφάλεια να την αναλαμβάνει άλλη χώρα, το Ισραήλ, με κατατμημένα εδάφη, να αποδεχτεί επικισμούς, πολύ δύσκολα θα έκανε και αυτό το βήμα. Και δεν θα ήταν και πρωτεύουσα η Ανατολική Ιερουσαλήμ. Εντάξει, θα είχαν μια πρόσταση. Θέλω να πω ότι δεν είναι δίκαιο αυτή τώρα, γιατί κοιτάξτε, εμένα με έχει ενοχλήσει πολύ ότι στη δημόσια συζήτηση ο καθένας έχει εδώ άποψη και όλοι ξαφνικά λένε ότι πρέπει να σοπεδωθεί η Γάζα. Καταρχάς και δεν θα γίνει. Αν γίνει κάτι τέτοιο που δεν θα γίνει, γιατί πριν ήταν επιλογική, να αναρωτηθούν αυτοί που λένε για ισοπαίδωση τη Γάζα. Όλοι οι πρόσφυγες της Γάζας που θα πάνε. Το 10% να έρθει στην Ελλάδα θα έχουμε μια τεράστια κρίση να διαχειριστούμε μόνοι μας, κύριε Σαχίνη, χωρίς τη βοήθεια κανενός. Άρα εδώ πρέπει να πιθανεύσει η λογική. Θεωρώ ότι η διεθνής κοινότητα πιέζει το Ισραήλ προς αυτήν την κατεύθυνση. Εντάξει, το Ισραήλ θα το στηρίξουν όλοι και η Ελλάδα το στηρίζει και καλά κάνει και το στηρίζει. Έτσι. Αλλά από την άλλη πρέπει να μην οδηγηθούμε σε ακραία σενάρια όπου θα υπάρχει εκκίνωση της Γάζας, όπου 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι θα φύγουν προς την Αίγυπτο και μετά κάποιοι από αυτούς θα έρθουν προς την Ελλάδα. Όλα αυτά για μένα είναι κόκκινες γραμμές. Άρα να μην φτάνουμε σε απλοϊκές αναλύσεις και σε αρχήνηση τύπου ναι, να μπει ο Ισραηλινός στρατός, να ισοπεδώσει, να βοηθήσει, να καταστρέψει. Δεν ήταν τόσο απλά, θα τα είχαν κάνει ήδη οι Ισραηλοί. Άρα δεν συμμερίζεστε και ακραίες απόψεις στο Ισραήλ όπως του Υπουργού Άμυνας, όλοι όσοι ζουν εκεί είναι κτίνοι. Δεν είναι άνθρωποι. Είναι όχι, εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να το δεχτώ για κανέναν αυτό. Είτε είναι Παλαιστίνος, είτε είναι Τούρκος, κύριε Σαχίνη, είτε είναι Κούρδος, είτε είναι Αλβανός. Για κανέναν δεν θα μπορούσα να το δεχτώ. Και δεν το λέω από κάποιο ανθρωπισμό. Είναι αντιεπιστημονικό να το πει κάποιος. Αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν είναι επιστήμονας. Αυτός ο άνθρωπος είναι πολιτικός από μια ακραία, ας πούμε, πτέρυγα του πολιτικού φάσματος. Εντάξει, είναι κάτι άλλο. Εγώ στο πιστεύω δεν θα μπορούσα ποτέ να το πω αυτό. Επειδή θέλω να ελπίζω ότι την Παρασκευή το βράδυ θα σας έχουμε σε αντιθέσεις, θέλω κλείνοντας. Θα προσπαθήσω. Θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω, μέσα σε όλα αυτά, έχετε την Τουρκία, και ξέρω ότι την αναλύετε και την παρακολουθείτε, και όχι ευκαιριακά. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός, εγώ θα το πω, με τον Τούρκο Πρόεδρο, ενώ γίνονται όλα αυτά, συζητούν επί τέσσερις ώρες, και από ό,τι διαρρέεται, συζητούν για την έναρξη του ελληνοτουρκικού απευθείας πολιτικού διαλόγου από σήμερα μέχρι τις συμφωνίες που μπορεί να φτάσουμε στην κοινή υπουργική συνάντηση του Δεκεμβρίου.
Θέλω δηλαδή εκτός από το ρόλο της Τουρκίας να μου βάλετε και αυτό μαζί. Ναι, κοιτάξτε, η ελπίδα της ελληνικής πλευράς είναι ότι το τι συμβαίνει στη Γάζα θα μείνει στη Γάζα και δεν θα επηρεαστούν και οι σχέσεις Ευρώπης-Τουρκίας-ΗΠΑ. Αυτή είναι η ελπίδα της ελληνικής πλευράς. Δηλαδή η ελληνική πλευρά κάνει αυτή τη στιγμή έχει μια στάση του τύπου business as usual. Εντάξει, συμβαίνει ό,τι συμβαίνει. Οι Τούρκοι έχουν ταχθεί στην πραγματικότητα υπέρ της Χαμάς και είναι αποφασισμένοι να διαρρήξουν τις σχέσεις τους σε κάποιο βαθμό με το ίδιο το Ισραήλ, αλλά και με την Αμερική σε κάποιο βαθμό. Αλλά εμείς ελπίζουμε ότι αυτό δεν θα μας επηρεάσει. Θεωρώ ότι, ότι τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να είναι ποτέ. Το τι συμβαίνει μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας, Τουρκίας και Ισραήλ, με τον ένα τρόπο θα μας επηρεάσει. Και τότε με αυτό να επιβεβαιώνεται πολλές φορές στο παρελθόν. Επομένως, η στάση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ορθή. Έτσι, δηλαδή πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο στους Τούρκους να δούμε πώς θα αντιδράσουν και έναντι ημών. Αλλά η δικιά μου εκτίμηση, κύριε Σταχίνη, είναι ότι άμα υπάρχει μια πλήρης διάλυση των σχέσεων με τους Αμερικανούς, λόγω λαϊκής πίεσης ή λόγω αρχής του ίδιου του Ερντογάν ή λόγω κάποιου άλλου υπολογισμού που αφορά τους Ρώσους, αυτό σίγουρα θα επηρεάσει και τις ελληνοτουρκικές διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, οι Τούρκοι δεν θα έχουν, πιστεύω, πολύ μεγάλο κίνητρο να υπάρχει ένα απτό αποτέλεσμα σχέση με την Ελλάδα, αν έχουν ήδη τα σπάσει με τους υπόλοιπους δυτικούς. Γιατί να το κάνουν? Ούτως ή άλλως, η προσέγγιση των Τούρκων είναι προσχηματική. Δηλαδή, το κάνανε, όπως ξέρουμε όλοι, για να πάρουν τα F-16, για να πάρουν οικονομική βοήθεια από τους Ευρωπαίους. Δεν το κάνανε τώρα. Αυτό το άνοιγμα, έστω το μικρό προς την Ελλάδα, γιατί ειλικρινώς πιστεύουν ότι πρέπει οι δύο χώρες να έχουν ειρηνική σχέση. Αυτό το κάνει μια χώρα που λειτουργεί ως περιφερειακή δύναμη, κύριε Σάκη. Άλλωστε δεν έχουν άρει καμία από τις διεκδικήσεις τους έναντι μου. Ακριβώς. Συνεχίζουν να μας βλέπουν ως μια μικρότερη χώρα που πρέπει να υποχωρήσει, αλλά κάνανε ένα τακτικό λεγμό. Εντάξει, αυτό είναι πλήρως κατανοητό, για να εξομαλύνουν τις σχέσεις με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους. Αν λοιπόν τους Αμερικανούς, λόγω τώρα Χαμάς, Ισραήλ, λόγω όλες αυτές τις έκμεινες κατάστασης οδηγηθούν σε μια μεγάλη κρίση, αυτό σίγουρα θα επηρεάσει και εμάς. Δεν είπα καμία απορία. Οπότε, κύριε Καραγιάννη, κλείνοντας και πάω στην Τουρκία αμυγός πια, θεωρείτε ότι οι Αμερικανοί δεν λαμβάνουν υπόψη τους ότι είναι ένας από τους προνομιακούς συνομιλητές της Χαμάς και θέλουν να τη βγάλουν εκτός την Τουρκία από το παιχνίδι, ή θέλουν να την έχουν εντός και η Τουρκία από την πλευρά της αυτό το αξιοποιεί, το εκμεταλλεύεται όπως το εκμεταλλεύεται, εν πάση περιπτώσει? Δεν πίστεψα ποτέ, κύριε Σαχίνη, ότι οι Αμερικανοί θέλουν να απολέσουν γεωπολιτικά την Τουρκία. Mm-hmm. Το έχουμε ξανασυζητήσει, πιστεύω, στην εκπομπή σας. Οι Αμερικανοί πάσχουν από το σύνδρομο της χαμένης χώρας. Κάποτε χάσανε την Κίνα, έτσι στους κομμουνιστές, μετά χάσανε την Κούβα στους κομμουνιστές, μετά χάσανε το Βιετνάμ, μετά χάσανε το Ιράν, χάσανε το Αφγανιστάν. Δεν θέλουν σε καμία περίπτωση κανένα στην Ουάσιγκτον, κανένα δεν θέλει να χρεωθεί μια τέτοια απώλεια. Θεωρώ ότι η στρατηγική του τα προηγούμενα χρόνια ήταν να περιμένουν την έξοδο του Ερντογάν. Δεν το είδαν αυτό να επαληθεύεται. Άρα τώρα θα αρχίσουν να ζουν με το πρόβλημα. Έτσι, έχουν αρχίσει μάλλον να ζουν με το πρόβλημα. Προσπαθούν, έχετε δίκιο, σε κάποιο βαθμό να εστοφοληθούν από τις προνομιακές σχέσεις που έχει η Τουρκία με τη Ρωσία σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την μεταφορά των σιτηρών. Σας θυμίζω την προηγούμενη έτσι, κατάσταση. Ή τώρα με τη Χαμάς, ίσως να ζητήσουν διαμεσολάβηση. Γιατί ένα κομμάτι της Χαμάς, της ηγεσίας της Χαμάς, βρίσκεται στη Τουρκία. Για να ζητήσουν διαμεσολάβηση για τους ομήρους. Αλλά πια δεν αντιμετωπίζεται από κανέναν μέσω ΝΑΤΟ η Τουρκία ως μια άλλη μια κανονική ΝΑΤΟΙΚΗ χώρα. Όλοι πια έχουν καταλάβει ότι η Τουρκία είναι μια χώρα με το ένα πόδι εκτός ΝΑΤΟ, που συνεχώς διαφοροποιείται και μάλιστα επιζητά τη διαφοροποίηση η Τουρκία. Δεν είναι ότι αναγκάζεται πάντα. Πολλές φορές το επιζητά να έχει ένα άλλο διακριτό ρόλο, μια άλλη διακριτή θέση ως μια περιφερειακή δύναμη, η οποία δεν θα τη λέει κανένα τι θα κάνει. Επομένως, θεωρώ ότι η θέση της Τουρκίας θα μας απασχολήσει τις επόμενες εβδομάδες, ό,τι αφορά τη Γάζα και τη Χαμάς. Δηλαδή, θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το παρακολουθούμε. Μάνος Καραγιάννης, θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για αυτές τις σκέψεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραγιάννη. Να είστε καλά.